Είναι η στιγμή που το ρολόι δείχνει περίπου 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ο 23χρονος φοιτητής από το Πακιστάν που εργάζεται και ως διανομέας φαγητού για να βγάζει τα προστοζήν, περπατά αμέριμνος προς το σπίτι του στην εντός των τυχών Λευκοσία και συγκεκριμένα στην οδό Σοφοκλέους. Σε κάποια στιγμή από απέναντι ξεπροβάλλει ένα όχημα το οποίο, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε χθες βράδυ ο Α, σταματά για μερικά δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 23χρονος, οι επιβαίνοντες σε αυτό άρχισαν χωρίς λόγο να τον βρίζουν για το χρώμα του και όχι μόνο. Ο νεαρός δεν αντιδρά και συνεχίζει την πορεία του με το αυτοκίνητο να απομακρύνεται προς στιγμήν και να σταματά λίγα μέτρα πιο κάτω. Από αυτό κατεβαίνει ένα πρόσωπο το οποίο συνεχίζει να βρίζει και να φωνάζει στον 23χρονο «Έλα δαμέ». Ο αλλοδαπός φοιτητής πλησιάζει, ρωτά τον λόγο για τον οποίο τον βρίζουν για να λάβει ως απάντηση έναν ανελέητο ξυλοδαρμό επί 2,5 λεπτά. Ο δράστης τον χτυπά μεμένος, με κλωτσιές και γροθιές σε όλα τα μέρη του σώματός του, ακόμη και ενώ βρίσκεται ανυπεράσπιστο στο έδαφος. Την ώρα που ο δράστης εμφανίζεται να αποχωρεί από το σημείο, επιστρέφει, αφού προφανώς δεν ένιωσε να εκτονώθηκαν τα απάνθρωπα του συναισθήματα. Συνεχίζει την εγκληματική του συμπεριφορά, χτυπώντας και βρίζοντας παράλληλα με ακόμη μεγαλύτερο μένος. Στο σημείο πλησιάζει και δεύτερο άτομο, το οποίο αρκείται να κρατά τσίλιες, περιφερόμενο, για να συνεχίζει ο φίλος του το κατάπτυστο του έργο. Αφού εξάντλησαν το μίσος τους, οι δύο αποχώρησαν από την περιοχή, αφήνοντας τον 23χρονο εμόφυρτο και αβοήθητο. Για κακή τους τύχη όμως, δεν κατάλαβαν ότι τους κατέγραφαν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.